έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, για το μέλλον αυτού του τόπου. Mm -hmm. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, θα σας πω ότι διατάξεις, και για να φτάσω και στην ψηφοφορία, ναι. διατάξεις που ψηφίστηκαν χτες, και πρέπει να το πούμε πάρα πολύ καθαρά στον ελληνικό λαό, ε, πρώτον, ακυρώνουν οριστικά και αλλάζουν στην πραγματικότητα. Ε, ειδικά το άρθρο 86, Περιευθύνηση υπουργών το υπουργών, περί υπουργών ναι. το, οποίο, το, οποίο, αυτό που ε, θέλω να το πω, το είπα και με έναν τρόπο χθε και στην ναι, ομιλία ναι, μου, ήταν ε, ως που να επίσης η οι, οι ευθύνε των υπουργών σβήνονταν, παραγράφονταν. Ε, τώρα δεν θα υπάρχει αυτός ο περιορισμός στην, ε, αποσβεστική, στο αποσβεστικό χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό ότι όλες οι πλευρές συμφώνησαν σε αυτό, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ, επικυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται αυτό το πρώτο κρίσιμο βήμα. Τόσα χρόνια δεν άλλαζε αυτό. Όπως επίσης, νομίζω ότι ταυτόχρονα με αυτό μπαίνει και το θέμα της πρότασης που πέρασε για τον περιορισμό των θητιών των βουλευτών σε τρεις συνεχείς. Ε, όπως επίσης και ε, άλλα μέτρα για την, το θέμα της ασυλίας. Έτσι, και, ασύλειας, ναι. και, αυτό, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Στην ουσία, έξι ήταν τα σημεία, τα σημεία τη συνέβρεση, συνένεση και συμφωνία μεταξύ uh, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Να πω Έτσι. κυβέρνηση και αντιπολίτευση και αξιωματική αντιπολίτευση. Mm -hmm. Αυτό είναι το θετικό που λέτε και mm -hmm. κρατάτε. Mm -hmm. Υπάρχουν όμω, κύριε Μαντά, πάρα πολλά άρθρα σημαντικά για του πολίτε, για, για, τη χώρα, mm -hmm. τα οποία δεν βρέθηκε συμφωνία και συνένεση. Σύμφωνα. Και θα σα πω γιατί. Ναι, γιατί. Θα σα πω γιατί. Διότι εδώ κατά τη γνώμη μου συγκρούνται δύο διαφορετικές ε, κοσμοθεωρίες, ε, αν θέλετε ε, ιδεολογικές και, πολιτι... ιδεολογικά και ιδεολογικές, πολιτικά σχέδια. Ναι. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το δικό μας πολιτικό σχέδιο το οποίο εκφράζεται ε, και στις συνταγματικές διατάξεις, η δική μας άποψη για να μην το περιορίσω, ε, που εκφράζεται και στις συνταγματικές διατάξεις, είναι ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε τη δημοκρατία, παίρνοντα μαθήματα από τα χρόνια της κρίσης και σε αυτό το πλαίσιο ας πούμε είναι ο θεσμός των δημοψηφισμάτων και με λαϊκή πρωτοβουλία mm -hmm. σε κρίσιμα θέματα ή ε, δημοψηφίζοντας σε θέματα όπου έχουμε παραχώρηση της εθνικής ε, ε, κυριαρχίας σε εισαγωγικά ή ναι. χωρίς εισαγωγικά όπως είναι οι συνταγματικη δέσμευση που προτείνουμε ε, για να για συνταγματική κατοχύρωση ενός αναλογικού συστήματος, ε, δεν λέω της απλής αναλογικής γιατί δεν υπάρχει αυτή η έκφραση μέσα, ε, ωστόσο νομίζω ότι γίνεται πολύ σαφές αυτό, όπως και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τα θέματα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Και εκεί είναι πολύ κρίσιμο να πούμε ότι για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει την κατοχύρωση βασικών κοινωνικών δικαιωμάτων συνταγματικά, και αυτό δεν είναι χωρί συνέπειε. Αυτό θέλω να το τονίσω. Δεν είναι λόγια του αέρα. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Η καθολική πρόσβαση στην υγεία, στην παιδεία, η προστασία των κοινών αγαθών όπω είναι το νερό και η ενέργεια, τα και... με λίγα λόγια και που θα ιδιαίτερα... έπρεπε να έχουν οι πολίτες. Και ιδιαίτερα πολίτες. Των... των δικτύων. Ναι. Να είναι σε δημόσια χέρια τα δίκτυα. Ε... Και βεβαίω. Ε... Πάρα πολύ κρίσιμο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ρητά στη δική μας πρόταση αναφέρεται κατοχύ... η συνταγματική κατοχήρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ε, η δυνατότητα της προσφυγής ε, στη, στη διεκκλησία. Ναι. Όπως και το κατώτερο, ε, ε, θα έλεγα, στάτους διαβίωσης. Το οποίο πρέπει να διασφαλίζει η πολιτεία από του πολίτε. Αυτά σημαίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Αυτό αυτά δεν πω. ακούστηκαν και πάρα πολύ. <σκυρ> Όπω ξέρετε, όλα δεν αυτά που μα περιγράψατε τώρα δεν ακούστηκαν, δεν. Γιατί ε, ακούστηκαν ε... άλλα. Ναι, γιατί μείναμε στα έξι. Μείναμε ναι. στα έξι θετικά, μείναμε στα άλλα έξι που διαφωνούν ε, κυβέρνηση Εγώ, και αντιπολίτευση. Ε... <σκυρ> το άρθρο 16, α πούμε, πάρα ναι, ναι. πολύ. Στο άνθρωπο αφορά την ουδετερότητα και ναι. τι σχέσει κράτου-Εκκλησία mm -hmm. και άλλα για το περιβάλλον, για τα δάση. Είναι αυτά τα αγκάθια που λέμε εμεί οι δημοσιογράφοι που δεν τα βρήκε η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση. Και θέλω να σα πω για το άρθρο 32 έγινε πολλή λόγο ναι, για ναι. την αποδέσμευση mm -hmm. και το ξεκαθάρισμα ανάμεσα με τον πρόεδρο της Δημοκρατία και εκλογέ. Να αποδεσμευτεί αυτό το θέμα πια, να μην χρειάζεται να πηγαίνουμε σε εκλογέ, αν δεν καταλήξουν οι δημοκρατικέ mm -hmm. δυνάμει τη χώρα σε πρόσωπο το οποίο είναι αποδεκτό από όλου. Mm -hmm. Και σημειών, σημαζε, μαζεύει στο πρόσωπό του την κοινή αποδοχή όλων των κομμάτων. Εκεί λοιπόν η αντιπολίτευση ε, ανέβασε πολύ του τόνου. Και κάποιοι λένε πως υπάρχει ε, μια συμφωνία είτε mm -hmm. από την πλευρά τη κυβέρνηση γιατί επιμένει ο κ. Στύπρα στον κ. Παυλόπουλο είτε από την πλευρά τη αντιπολίτευση γιατί έχουν στο μυαλό του άλλα πρόσωπα. Θέλετε λίγο να μα σχολιάσετε αυτό το θέμα. Βεβαίω. Πριν πάω σε αυτό, ναι. επιτρέψτε μου να πω ότι τα άρθρα που αναφέρατε και για τα οποία ε, δεν έγινε πολύ λόγος, πήγε να γίνει λόγος, γιατί εγώ παρακολουθούσα τα site ε, καθώς εξελισσόταν η διαδικασία της ψηφοφορίας mm -hmm. και πριν τα επίσημα αποτελέσματα, για το άρθρο 3. Ναι. Για να το επισημάνω και αυτό, ότι ορισμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μα, μαζικής ενημέρωσης, ενημέρωσης ναι. άρχισαν να μεταδίδουν ως δεδομένο ότι... Και μάλιστα με τίτλου για χοντρή ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, ναι. Ότι το δεν περνάει το άρθρο 3. Mm -hmm. Λοιπόν, προ τιμήν του, τα περισσότερα μέσα θα έλεγα και οι περισσότεροι δημοσιογράφοι δεν προσχώρησαν σε, σε αυτό το. Α πούμε, μικρό λίστημα σε σχέση με άλλα που έχουμε. Ναι, διόρθωσαν τα ρεπορτάζ, το αναθεώρησαν και το... έγραψαν πραγματικά ότι ναι. ποιά ήταν πόσε ψήφου συγκέντρωσε αυτό το άρθρο. Είναι, είναι πάντω χαρακτηριστικό ναι. αυτό, αν θέλετε. Θέλ, το σχολιάζω. Ναι, ναι. Κυρίω από θεσμική άποψη. Δηλαδή, ε, όλοι, όλοι που έχουμε δημόσιο λόγο οφείλουμε να είμαστε ειδικά σε αυτά τα θέματα πάρα πολύ προσεκτικοί να μην προβαίνουμε σε προβλέψεις οι οποίες μετά από λίγα λεπτά ή από λίγη ώρα ε, ανατρέπονται να μην προσχωρούμε εύκολα ε, στα fake news γιατί αυτό δεν είναι καλό για τη δημοσιογραφία στιγμή, για ναι. το δημόσιο λόγο κτλ. Γυρνάω τώρα στο Άρθρο 32 που είναι, είναι ε, κρίσιμο. Είναι σημασία σημασίας και έχει Κοιτάξτε, δημιουργήσει αντιδράσεις. Ε, καταρχήν ε, να πούμε ότι ε, από ό,τι έχω ενημερωθεί, το λέω με μία μικρή επιφύλαξη, ναι. πέρασε το άρθρο 32 όσον αφορά την ε, ε, αποδέσμευση mm -hmm. της εκλογής του Προέδρου από τη διάλυση της Βουλής, ωστόσο δεν πέρασε ο τρόπος. Ναι. Ούτε η δική μας πρόταση που έλεγε έξι συνεχείς ψηφοφορίες και προσφυγή στον λαό, ούτε βεβαίως η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κατά τη γνώμη μου πρωτοφανής, για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας να εκλέγεται στο τέλος άγωνων διαδικασιών ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με 151 ψήφους. Αυτό δεν, δι, δεν ε, αποπνέει, αν θέλετε, ε, μια αίσθηση συνένεση στο 151 σε καμία περίπτωση. Εσείς Πάρα θέλετε κα... 180 από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η μεγαλύτερη τρέπει, ισχύ και πιο ισχυρή αυτή. Νομίζω ότι, πρέπει, νομίζω ότι πρέπει να εκφράζεται με ένα πολύ πιο ισχυρό τρόπο η συνέντευξη στο πρόσωπο του Προέδρου τη Δημοκρατία. Το δεύτερο ήταν ότι έγινε μία, ε, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, αντιπαράθεση επί της ουσίας. Εγώ δεν, δεν την υποτιμώ ε, από την πλευρά την, ε, και από την πλευρά τη δικιά μας και από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίευσης και νομίζω ότι έγινε πλέον σαφές και μετά από τις διάφορες ανακοινώσεις που γίνανε. Πρώτον ότι είπε η Νέα Δημοκρατία αν δεν κάνω λάθος ότι δεν έχει στο μυαλό της ούτε τον κύριο Σιμίτη ούτε τον κύριο Βενιζέλο ναι, ναι. το δε κοινά είπε ότι δεν ψηφίζει τον κύριο Παυλόπουλο. Mm -hmm. Αυτό που δεν είπε η Νέα Δημοκρατία είναι αν ε, εκτιμά ότι ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας ε, μπορεί να είναι Υποψηφιός. Να είναι ξανά υποψηφίο στην επόμενη εκλογή Προεδρία. Συγγνώμη, θα σα να... Γιατί να λέμε και τι. Όλε οι. Ο, ναι, ο, ο κ. Μητσοτάκη στην τοποθέτησή του, στην τριτολογία των αποπαντήσεων ναι. του κ. Ε, Τσίπρα, είπε πω έχω μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπο του κ. Παυλόπουλου. Αναφέρθηκε και στο όνομά του, γιατί προκλήθηκε από τον Πρωθυπουργό. Είδατε ναι, ναι. τον διάλογο ότι ούτε το όνομά του κ. Παυλόπουλου δεν αναφέρεται. Και γενικώ έδειξε ότι. Έχει καλέ σχέσει και mm -hmm. είναι αποδεκτό από την Νέα Δημοκρατία. κ. Παυλόπουλο, αυτό ναι. βγήκε από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκη, που ναι. είναι και αρχηγό του κόμματο. Βεβαίω. Υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, και άλλε δηλώσει ναι, ναι, παλιότερα, Άντε, οι οποίε ναι, 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 είναι, ναι, ναι, είναι θετικέ. Ναι. Ε, μένει να το δούμε αυτό, αλλά ε, είναι πολύ, πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου το θεσμικό θέμα. Δηλαδή, mm -hmm. το θεσμικό θέμα είναι ότι κατά τη γνώμη μου και το λέω με, ε, αν θέλετε, με μια συνολική εμπειρία που απέκτησα και εγώ μέσα σε αυτή τη διαδικασία, την αναθεωρητική και στη συζήτηση. Δεν μπορεί να εκφραστεί συνένεση με 151. Το 151 είναι η κάθε φορά κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν αποτελεί αυτό συνένεση και άρα στο διάστημα αυτό του ενός μήνα που μένει, οφείλουμε να σκεφτούμε όλοι, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, με ευθύνη, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, αφού πολύ πλειοψηφικά θα έλεγα, συμφωνούμε στο να μην διακόπτεται η, η διαδικασία, ο εκλογικός κύκλος που λέμε. Δηλαδή να, 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 ναι. να μπούμε πια, όπως θα συμβεί και τώρα, με τη δική μας κυβέρνηση, σε τετραετή κύκλους. Να είναι ξεκάθαρο το, το τοπίο, να έχει ορίζοντα η κάθε κυβέρνηση, να μην υπάρχουν ε, άλλα ζητήματα. Τώρα, αυτό νομίζω ότι είναι το κρίσιμο. Είναι κρίσιμο. Καλά, είναι, είναι όλα τα άρθρα του, τα αναθεωρητέ του, συντάγματος. Όχι, λέω για το 32. Λέμε, για το 32 αυτό 32, είναι το, ναι, το κρίσιμο θέμα. Είναι κρίσιμο αυτό. Με σηκώνει μεγάλη κουβέντα, γιατί ξέρετε, πάμε σε μία περίοδο ε, καθαρά εκλογική-προεκλογική. Ε, αυτή τη στιγμή δεν θα κλειδώσουν αυτά τα άρθρα που αναθεωρούνται, γιατί. Αυτή δεσ... είναι... είναι σχετική η δεσμευτικότητα των άρθρων νομίζω το είπε και ο κύριος Βούτση. θα σα πω, ναι. πω. μια εγρία έννοια ναι. δεσμευτικότητα υπάρχει ναι. δηλαδή νομίζω ότι το κλασικό παράδειγμα ήταν αυτό που ανέφερε ο κύριος Παρασκευόπουλο, αν μου επιτρέπετε δεν μπορεί το άρθρο 86 το οποίο ε, διορθώνει ναι. πολύ σημαντικά το θέμα την αποσυνθετική ναι. ε, προθεσμία να πάει στην αντίθετη κατεύθυνση. Θα, θα είναι, μα, είναι παράλογο. Μα νομίζω Καταλάβατε. Ότι... Άρα, άρα, με μία έννοια, μία ορισμένη κατεύθυνση πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να πάει τελείω ανάποδα. Α το πω έτσι. Επασχόλητε, θα το δούμε ναι, αυτό. Ναι, Θα το, δεν το δούμε. Είναι, και ξέρετε, κύριε το σημαντικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται για του πολίτε και την κοινωνία και τον κόσμο. Και αυτό που βλέπει ο κόσμο τώρα, mm -hmm. που παρακολουθεί το κανάλι τη Βουλή και παρακολουθεί αυτέ τι διαδικασίε και τι συζητήσει πάνω στην αναθεώρηση του συντάγματο, βλέπει ότι. Ο πολιτικό κόσμο συμφωνεί σε έξι σημεία, ναι. διαφωνεί σε πάρα πολλά ναι. και τελικά αυτή η αναθεώρηση παίρνει το δρόμο τη. Στην ταγματική αναθεώρηση θα δούμε, όπω λέμε, την, το τελικό αποτέλεσμα. αποτέλεσμα, αλλά δεν θα έπρεπε σε περισσότερα σημεία οι δυνάμει του τόπου, οι πολιτικέ να τα βρίσκουν, γιατί αυτό είναι ένα κοινό στόχο, μια κοινή αποστολή, ένα κοινό σκοπό για το καλό τη χώρα, που είναι το Σύνταγμα. Ναι. Το ένα και το αυτό. Δηλαδή, θα σα πω υπάρχουνε κύριε Γοντελήν. Υπάρχουν τώρα μεγάλε αποκλήσει πώ βλέπετε και η οπτική που έχετε τα κόμματα εγώ, απέναντι σε πολύ σημαντικά θέματα που θα πρέπει σας να, πω. να αλλάξουν. Θα σα θυμίσω μάλλον ένα ιστορικό γεγονό. Η διαδικασία μετά αμέσω τη μεταπολίτευση για το Σύνταγμα το 1975 ξέρετε δεν συγκέντρωσε την αποδοχή των πολιτικών δυνάμεων στι ψηφοφορίες. Συγκέντρωσε όμως την πολιτική την αποδοχή των πολιτικών δυνάμεων στη συνέχεια. Mm -hmm. Σαν ένα σύνταγμα το οποίο έβαζε τα θεμέλια της δημοκρατικής λειτουργίας του πολιτεύματος. Έτσι. Και ήταν πάρα πάρα πολύ κρίσιμο. Τι θέλω να πω. Όλα αυτά κρίνονται όχι μόνο ε, στη διαδικασία αυτή, βεβαίως και στη διαδικασία αυτή, άλλωστε έχουμε ένα χρονικό διάστημα μέχρι την τελική αναθεώρηση mm -hmm. και βεβαίως το πιο σημαντικό έχουμε ενδιάμεσα έτσι όπως προβλέπετε στο συνταγμά μας τις εθνικές εκλογές. εκλογές. Εγώ θα έλεγα να το δούμε με μία θετική ματιά. Να δούμε αν ε, μπορούμε σε αυτά τα άρθρα που τελικά θα κριθούν ε, αναθεωρητέα να βρούμε να αναζητήσουμε ε, κοινού τόπους και να πλησιάσουμε αν θέλετε. Σε ορισμένα θέματα την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Εγώ, για παράδειγμα, δεν μπορώ να καταλάβω, ειλικρινά σα το λέω, πώ ο φιλελεύθερο κύριο Μητσοτάκη δεν βλέπει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στα θέματα των σχέσεων εκκλησία-κράτου. Περί αυτού πρόκειται. Σταματάω εδώ. Έχουμε μία άλλη Εδώ... Έχουμε λοιπόν δρόμο μπροστά ναι. μα. Μπορεί ο δρόμο αυτό να είναι συνθετικό και δημιουργικό, αλλά έχουμε και διαφορετικέ απόψει. Απ' την άλλη, τώρα έτσι, θα, πάλι, θα κάνω πολύ, τον αντίλογο. Ναι. Απ' την άλλη, λέει η Νέα Δημοκρατία πω δε, πως δεν μπορεί να δει την ευρωπαϊκή πραγματικότητα η κυβέρνηση και ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ που, αφορούν, που αφορά την ιδιωτική mm -hmm. εκπαίδευση, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ναι. και τι γίνεται στο εξωτερικό. Ε, είναι ένα θέμα, ξέρετε κύριε Μαντά, επειδή είστε άνθρωπο που κινείστε ναι. και μέσα στον χώρο τη εκπαίδευση, που ε, στην Ευρώπη είναι τελώ διαφορετικά τα πράγματα. Θα σα πω, γιατί. Θα σας πω. <laughs> Πείτε μου, εσεί έχετε, έχετε γνώμη και άποψη. Εγώ, εγώ το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά, mm -hmm. ιδιωτικά και μη ιδιωτικά, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπάρχει όμω επιλογή στον Ευρωπαίο πολίτη και στον Έλληνα Ευρωπαίο πολίτη που πάει και σπουδάζει στην Ιταλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, mm -hmm. να διαλέξει που θα πάει. Εδώ εμεί γιατί δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να τη δώσουμε στου νέου και στου φοιτητέ. Θα σα πω. Πριν πάω εκεί, ναι. αν μου επιτρέπετε να πω ένα που ήταν πολύ σημαντικό, εγώ το χαρακτήρισα στην ομιλία μου ε, ακραίο δείγμα λαϊκισμού και συναλλαγής, το σημειώνω, γιατί έχει μια σημασία να καταγραφεί, την πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη, εμείς να ψηφίσουμε τις δικές του προτάσεις, ναι. και, και ο ίδιος να ψηφίσει τις δικές μας προτάσεις. Και να έχουμε μια πολύ ευρία ε, αναθεώρηση. Αυτό Επαναλαμβάνω, το χαρακτηρίζω σαν τέτοιο. Διότι δεν μπορείς την τελευταία στιγμή ε, να λες ότι δεν τρέχει τίποτε, δεν έχω καμία διαφορά, δεν έχω διαφορετικές αντιλήψεις και να ανοίγει όλα τα άρθρα. Διότι το ποια ανοίγει και το ποια θεωρεί αναθεωρητέα και σε ποια κατεύθυνση δίνει το στίγμα σου ναι. και αυτό πρέπει να είναι καθαρό στο ελληνικό λαό. Τελεία εδώ. Συνεχίζουμε με το άρθρο 16. Καταρχήν, το άρθρο 16. Το οποίο έχει δύο μέρη. Το δεύτερο, το άλλο μέρο που δεν αφορά την αποκλειστικότητα των δημόσιων πανεπιστημίων, θα μπορούσε να ήταν αντικείμενο αλλαγή. Το σημειώνω αυτό. Ναι. Ε, το 16 το καθιέρωσε ο Κωνσταντίνο Καραμαλίδη. Ναι. Τότε, στην αναθεώρηση του 1985 μπήκε αυτό. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, για να δούμε λίγο ποιο ακριβώς είναι το αίτημα. Ποιο είναι το αίτημα. Το αίτημα είναι σε αυτό το επίπεδο της δημόσιας εκπαίδευσης να ε, έχει ε, δυνατότητα να πηγαίνει όποιος θέλει, όπου θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Παράδειγμα. Θα σας πω δύο-τρία παραδείγματα. Υπάρχουν αυτό που λέμε οι βαριές σχολές. Ναι. Μία από αυτές είναι η ιατρική. Mm -hmm. Ρωτάω, έχουμε ανάγκη από νέα ιατρική, νέες ιατρικές σχολές στη χώρα. περιμένετε. Ναι, ναι. Αν έχουμε ανάγκη... Και αν υπεύθυνα οι πολιτικές δυνάμεις τοποθετηθούν ότι έχουμε ανάγκη για άλλες δύο, για άλλες τρει ιατρικές σχολές, μπορεί κάλλιστα το δημόσιο, κάλλιστα το δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί ε, αν παρακολουθήσετε, είναι, δεν μιλάνε, ειδικά για την Ελλάδα, δεν μιλάνε για βαριές σχολές όπως είναι η ιατρική, τα πολυτεχνία Όχι, και λοιπά. για Άλλα, άλλα πράγματα είναι, για άλλα, λένε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και έχει εξήγηση αυτό. Γιατί δεν μπορούν να βάλουν εύκολα τόσα χρήματα για να... Αν λοιπόν έχουμε ανάγκη να δώσουμε τη δυνατότητα, λέμε εμείς, ε... διεύρυνση των εισακτέων να μπαίνουν περισσότερα παιδιά στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει περισσότερα κονδύλια για τη δημόσια παιδεία, περισσότερα κονδύλια ε... για τους καθηγητές, και λοιπά, βέβαια, και λοιπά, ναι. τους καθηγητές του πανεπιστήμιου κλπ. Και λοιπά, και λοιπά. Άρα, και βεβαίως να πω και το άλλο, ότι έχουμε τη δυνατότητα πλέον ίδρυσης διεθνών μημάτων. Έχει περάσει η διάταξη, mm -hmm. ήδη έχουν ανακοινωθεί, αν δεν κάνω λάθος, έξι ε, ναι. τέτοια τμήματα. Άρα και το επιχείρημα ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε ε, στο να γίνει η Ελλάδα, η χώρα μας, ένα διεθνές κέντρο ε, σπουδών... που Κάποιοι λένε ότι θα επιφέρει και μια αύξηση του ΕΠ κοντά στο 1-1,5%. Εγώ κρατάω λίγο μικρό καλάθι mm -hmm. σε αυτά. Ε, άρα και, και, αυτό, και σε αυτό μπορούμε να τα αποκριθούμε. Μάλιστα. Η πίεση, ε, αν μου επιτρέπετε, και να που ασκείται ναι. από τον κ. Μητσοτάκη σε αυτό, δεν είναι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, το θέμα των μη κερδοσκοπικών ή αυτό που άρχισε να εννοηθεί αν ένα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν εννοούσε, το Χάρβαρτ, ναι. θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα, τι θα κάνουμε. πά περιπτώσει, είναι, είναι, ένα ερώτημα για να συσκοτήσει αυτό που κυρίως κατά τη γνώμη μου προέκυψε αυτή τη συζήτηση, η πολύ μεγάλη του πίεση να ε, ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ωραία. Μένουμε σε αυτό. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα παντήσει, να Δεν πούμε, δε καθόλου, για τις τράπεζες, το ξέρω, αλλά έχουμε χρόνο. Καθόλου για την χρόνο... πρώτη κατοικία, αλλά νομίζω ναι. ότι πάρα πολύ σύντομα ε, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσει όπου διαψεύστηκαν για μια ακόμη φορά αυτές οι πληροφορίες που έλεγαν ότι καταραίουν Είτε, τα όρια... Ναι ότι βγαίνουν τα σπίτια στην... Θα απαντήσει σε στη... όλα αυτά που βάλετε τώρα τα θέματα ο κύριο Κεδίκογλου που είναι εδώ ήδη και θα έρθει στο στούντιο από τη Νέα Δημοκρατία να συζητήσουμε. Να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μοντάνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε πριν υποδεχθούμε τον κύριο Κεδίκογλου να δούμε το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από τη Βουλή και αφορά την παράταση της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου Ελευθερίου Βενιζέλο. Υπέρ σύμβαση ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ενώ τα υπόλοιπα κόμματα τη αντιπολίτευση κατά ψήφισαν. Στι αιτιάσει κυρίω τη Δημοκρατική Συμπαράταξη ότι η σύμβαση αποτελεί σκάνδαλο λόγω του αρχικού τιμήματος το οποίο κρίθηκε χαμηλό από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απάντησε ο Υπουργό Οικονομικών Ευκλήτη Ακαλώτο.